Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία επιχειρεί το σουτ. Να το! Ένας αρχηγός για όλες τις δουλειές. Αυτό κι αν είναι καλό ξεκίνημα. Βέβαια, θα πρέπει τώρα να αφήσουν τα πανηγύρια και να συγκεντρωθούν. Γιατί έχουν μπροστά τους ένα συναρπαστικό παιχνίδι όπου φυσικά όλα μπορούν να συμβούν. Φανταστικό τελείωμα με ένα απίστευτο γκολ. Είναι από τις πιο δύσκολες ενέργειες στο ποδόσφαιρο. Και λίγοι είναι αυτοί οι παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με τόσο όμορφο τρόπο. Η Φλαμέγκο ήδη είναι πίσω στο σκορ. Παρότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του αγώνα. Ο Παμαγιά τον κάρφωσε. Είναι απίστευτο. Απέκτησαν προβάδισμα δύο γκολ μέσα σε χρόνο ντετέ. Τρομερό σου. Απλά δεν πιανόταν με τίποτα. Πέτυχε την μπάλα ιδανικά με το κουντεπιέ. Και γι' αυτό βρήκε τόσο ισχυρό το σου. Εκεί ο πορτιέρο δεν μπορεί να κάνει τίποτα πια. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ. Δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Βλέπουμε την ομάδα να προχωρά πολύ καλά. Αν συνεχίσουν έτσι, δύσκολα θα τους ξεφύγει η νίκη. Πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τη στέλνει μακριά για να σέλνει λίγο η άμυνα. Μέση προσπαθεί να την πλάκασε. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Πανέμορφη εκτέλεση. Έβαλε την τέλεια καμπύλη. Από τη γωνία που βρέθηκε και για τη θέση βέβαια που είχε ο goalkeeper, έκανε την σωστή επιλογή και ανταμείφθηκε. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Στέρλινγκ θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Μέση επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μόνο ο goalkeeper θα επιχειρήσει ένα σουτ. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Αυτοί οι δύο παίκτες βρίσκονται και με κλειστά μάτια. Κατάφεραν να οξυδετερώσουν τον αντίπαλο και φυσικά να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τον γκολ. Θα έλεγα και να η ευκαιρία. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Εμπαπέ, αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Άλαν πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλο. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Άλαν. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Λακαζέτ κατάφερε και την κράτησε. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Πάει για γκολ. Ο Παμαγιάν. Στέρλινγκ. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ.
Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Λακαζέτ προς Ομπαμεγιάν. Μπήκε! Με αυτό ολοκληρώνουν την κατεδάφιση του αντιπάλου, αν δεν είχε ήδη συμβεί. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Το μάτς έχει αρχίσει να θυμίζει προπόνηση. Στέρλινγκ. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Μέση. Μεγάλη ευκαιρία. Ωραία πάσα. Κεφαλιά. Η μπάλα στο πλεκτό. Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του σκορ, Χρήστο, αλλά τους αξίζει. Και με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Ό,τι και αν κάνει του πιάνει. Βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους. Το σφύριγμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Το Μόναχο θα μπει μάλλον με φρέσκες ιδέες στο τερέν. Για να δούμε αν θα τους βγουν όμως. Θα έχουν μια ευκαιρία με αυτό το κόρνερ. Εκεί, στη μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Λακαζέτ θα πασάρει προς τα δεξιά. Αυτός μπορεί να πάει και για χατρίκ σήμερα. Εξαρτάται βέβαια πόσο το θέλει. Από ό,τι βλέπω το θέλει πάρα πολύ. Και έχει στη διάθεσή του και αρκετή ώρα για να το κάνει κιόλας. Λουίς Σουάρες είναι offside. Κρίμα που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη φάση. Την είχαν χτίσει πολύ όμορφα. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Πάει να την περάσει προς Λουίς Σουάρες. Και είναι δοκάρι. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Θα σουτάρει για γκολ. Μια δύσκολη επέμβαση εδώ. Χρειάζονται πηγόντος μυαλής. Είναι πολύ πίσω στο σκορ. Οπότε μάλλον καλά κάνουν που σουτάρουν από μακριά. Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Βγάζει τη σέντρα. Έκοψε την πάσα. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Kyle Walker. Εμπαπέ. Παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Σουάρες. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ξεκινάει η κόντρα. Ο Άλαν με την μπάλα. Λακαζέτ. Ψάχνει τη σιρτή πάσα. Πιέρα Μπομεγιάν. Έχει να και το σουτ τώρα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Θα την επιστρέψει με τη μία. Σιντιμπέ. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει μια σιρτή σέντρα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κάνει την πάσα με ακρίβεια. Κλέβει την μπάλα. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Η Φλαμέγκο
Μπορεί να νομίζει ότι κάνει καλή δουλειά, αλλά αυτό που τελικά μετράει είναι το αποτέλεσμα. Και όχι να έχεις, ας πούμε, ποσοστό 80-90% στις πάσες. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Κινείται προς τα εμπρός. Η Φλαμέγκο μπόρεσε και με λίγη τύχη να βγει δίχως απώλειες σε αυτή την περίπτωση. Όταν σε τέτοιες φάσεις είσαι με παίκτη λιγότερο, πρέπει να δράσεις άμεσα. Εμπαπέ! Περνάει την μπάλα στην περιοχή. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Το έβαλε. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Δεν το βάζουν κάτω, αλλά αυτό δεν αρκεί για να πούμε ότι έχουν και ελπίδες για comeback. Λουίς Σουάρες προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Εμπαπέ κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Το πιάσε, μπράβο του. Άλαν. Βιδάλ. Λακαζέτ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Βιδάλ. Υπέροχη προσπάθεια. Σωστά απομακρύνει. Αυτό είναι.